Παπαδόπουλος αφήνει. Μπαράλες, τελείως διαφορετικό στυλ ο Μπαράλες. Νεύρα τώρα με Μπαράλες και Τζαβέλα. Ο Βράνιες κρατά τον Μπαράλες, οι υπόλοιποι τον Τζαβέλα. Ο Στάνκοβιτς λέει αν είδε την κίνηση του Μπαράλες ο διαιτητής αναμέτρησης. Πολύ έντονη και οι δύο, και ο Τζαβέλας και ο Μπαράλες. Θα ξαναδούμε την μεταξύ τους μονομαχία. Το αρχικό μαρκάρισμα του Τζαβέλα, η κίνηση συνέχεια του Μπαράλες, τον χτυπάει ο Μπαράλες. Ναι, νομίζω ότι αν τυχόν δεν ήταν φιλικό, δεν τίθεται θέμα. Απλώσε το αριστερό του χέρι και χτύπησε ο Ανσαριφάρτ και θα πάρει και το φάουλ τελικά ο Ανσαριφάρτ. Μια μικρή καθυστέρηση ο Γκαμαρίς το έδειξε. Και σε άλλο σημείο το βλέπετε, νεύρα και πάλι αυτή τη φορά ο Βράνιες με τον Τιλικά. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Γκαμαρίς. Βγάζει την κίτρινη κάρτα. Δείχνει την κάρτα στον Τιλίκα. Ο Ιγκλέσιας με το Βράνιες το συνεχίζει τώρα. Το συνεχίζουν οι δυο τους. Ενώ ο Ιγκλέσιας θεωρητικά πήγε για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Βλέπει την κίτρινη κάρτα και ο Βράνιες. Μπαίνει και ο Μιλόγεβης στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει και ο Ράσταβατς. Πολλά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο από τους ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω, το γεγονός ότι μπαίνουν οι προπονητές μέσα για να τους ηρεμήσουν. Δεν ξέρω αν θα λάβουν και καμιά απόφαση να ολοκληρωθεί προώρα το μάτς.